Γεια σας! Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς θα μάθουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα χρώματα να φανερωθούν σε μια φωτογραφία. Σε μερικές φωτογραφίες τα χρώματα είναι πιο θαμπά, σε κάποιες άλλες είναι πιο δυνατά. Σε αυτές που είναι πιο θαμπά, ζήτημά μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε τα χρώματα να φανερωθούν, δηλαδή να γίνουν πιο έντονα. Κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε μια πιο όμορφη σύνθεση χρωματικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ανοίγουμε το Lightroom, επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουμε αυτή με το δέντρο και μετά πατάμε το Develop. Έχουμε έρθει στο tab του Develop και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε επεξεργασία στα χρώματα της εικόνας. Ας ξεκινήσουμε. Αρχικά παρατηρούμε στο histogram, στο ιστόγραμμα, ότι έχουμε ένα κομμάτι πολύ φωτεινό και ένα κομμάτι που είναι ok. Το πολύ φωτεινό είναι ουρανό, όπως καταλαβαίνουμε. Οπότε θα πάμε να χαμηλώσουμε λίγο αυτή τη φωτεινότητα, μειώνοντας τα highlights και βλέποντας ότι κινείται το ιστόγραμμα. Στη συνέχεια θα κατεβάσουμε και τα whites, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Παρατηρούμε ότι ο ουρανός είναι ένα πολύ αμυδρό γαλάζιο, οπότε θα αυξήσουμε το Vibrance, κάτι το οποίο θα κάνει το μπλε να φανερωθεί και γενικά όλα τα χρώματα στην εικόνα μας. Βλέπετε ότι αν αυξήσουμε στο 100 το Vibrance, έχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα, αλλά τα χρώματα φαίνονται. Άρα θα αυξήσουμε το Vibrance, αλλά όχι τόσο πολύ. Κάπου εδώ είμαστε καλά. Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι έχουμε πολύ μικρή διαφορά μεταξύ των μεσαίων μας τόνων, όπως είναι το δέντρο και ο κορμός του, σε σχέση με τον ουρανό. Άρα θέλουμε να αυξήσουμε αυτή τη διαφορά. Οπότε θα αυξήσουμε και το contrast, δηλαδή την αντίθεση στη φωτογραφία μας. Ανεβάζουμε λοιπόν το contrast. Ωραία, κάπου εδώ είμαστε κομπλέ. Ανεβάζοντας το contrast, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε την εικόνα μας όσο και στον κορεσμό του χρώματος. Ανεβάζοντας το contrast πάντα, ανεβαίνει και ο κορεσμός. Άρα για να έχουμε μια φυσιολογική φωτογραφία, θέλουμε λίγο χαμηλότερο saturation, δηλαδή κορεσμό, από ό,τι πριν. Εδώ είμαστε καλά. Ως τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, από αυτή τη φωτογραφία έχουμε φτάσει σε αυτή. Αν θέλουμε τα χρώματά μας να φανούν ακόμα περισσότερο για να κάνουν pop-up και να χτυπάνε στο μάτι, κατεβαίνουμε στο tab που λέει HSL, στο Hue, Saturation και Luminance tab, στο οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε το κάθε χρώμα μεμονωμένα, επιλέγοντας αρχικά το Hue και μετά πηγαίνουμε στα κόκκινα. Το Hue έχει να κάνει με τον τόνο του χρώματος, οπότε αλλάζοντας το Hue μπορούμε να αλλάξουμε τον τόνο του χρώματος, κόκκινο. Επηρεάζοντας τα πορτοκαλί μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή σε αυτό εδώ το μέρος της εικόνας. Στην αντανάκλαση δηλαδή που κάνει ο ήλιος πάνω στα σύννεφα. Επίσης, αλλάζοντας το κίτρινο, μπορούμε να παρατηρήσουμε το ίδιο πράγμα, διότι αυτό το χρώμα είναι κάτι ανάμεσα σε πορτοκαλί και κίτρινο, συνεπώς επηρεάζεται και από τα πορτοκαλί και από το κίτρινο. Κάπου εδώ νομίζω είμαστε καλά. Πηγαίνοντας στα πράσινα λοιπόν, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αλλάζοντας το πράσινο και τον τόνο του, μπορούμε να κυμανθούμε από το ανοιξιάτικο γρασίδι μέχρι ένα γαλαζοπράσινο αφύσικο αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε κάτι σε λαχανή προς πράσινο, άρα θα το αφήσουμε εδώ. Πηγαίνοντας στα άκουα, τα οποία είναι το γαλαζοπράσινο και επηρεάζει πολύ τον ουρανό και τους τόνους του, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας τον τόνο, μπορούμε να πάμε από το γαλαζοπράσινο όπως βλέπουμε τώρα στον ουρανό μέχρι το καθαρό γαλάζιο όπως είναι τώρα. Εμείς θέλουμε να το αφήσουμε κάπου
στο γαλάζιο, εδώ δηλαδή, στα μπλε, μπορούμε να επηρεάσουμε τα μπλε, όπως είναι ο ουρανός, και να κοιμαθούμε από μοβ μέχρι γαλαζοπράσινο. Δηλαδή μπορούμε να κοιμαθούμε σε ένα γαλαζοπράσινο αποτέλεσμα όπως θα μας έδινε το άκουα, ως ένα μπλε παύλα μοβ που θα μας έδιναν τα μοβ ή τα ματζέντα. Κάπου εδώ νομίζω είμαστε καλά. Στα μοβ τώρα. Στη συγκεκριμένη αρχική φωτογραφία, όπως βλέπετε εδώ, δεν έχουμε κάτι που να είναι καθαρά μοβ. Οπότε δεν έχουμε κάποιο σημείο που να επηρεάζεται από τα μοβ. Είδα τα ματζέντα, που είναι ένα κοντινό χρώμα στο μοβ. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να τα πειράξουμε. Στο saturation, στον κορεσμό, για να κάνουμε τα χρώματα να φανερωθούν, χρειαζόμαστε έξτρα κορεσμό. Έτσι, επηρεάζουμε τον κορεσμό στα κόκκινα, στα πορτοκαλί, στα κίτρινα, στο πράσινο χαμηλώνουμε ή και αφήνουμε στο ίδιο επίπεδο, διότι το πράσινο είναι ήδη ένα πολύ κορεσμένο χρώμα και δεν θέλουμε να κυριαρχεί μέσα στο κάδρο μας. Έπειτα στο άκουα, στα μπλου και κάπως έτσι έχουμε τονίσει τα χρώματα. Αν θέλουμε να δώσουμε ακόμα περισσότερη ένταση στα χρώματα, επηρεάζουμε τη φωτεινότητά τους. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ένα χρώμα πιο φωτεινό ή πιο σκοτεινό. Για παράδειγμα το πράσινο μπορούμε να το κάνουμε σκούρο πράσινο ή φωτεινό πράσινο. Στο κίτρινο μπορούμε να χαμηλώσουμε τη φωτεινότητά του ή να αυξήσουμε τη φωτεινότητα και να γίνει ένα ελαφρύ λευκό που κυτρινίζει. Στα πορτοκαλί, λοιπόν, θέλοντας να τονίσουμε τον ουρανό και το χρώμα του, θα χαμηλώσουμε τη φωτεινότητα του ουρανού. Μπορούμε να κοιμανθούμε από εδώ μέχρι εδώ. Εμείς θέλουμε κάπου εδώ. Κάπως έτσι έχουμε τονίσει τα χρώματα μιας εικόνας και έχουμε επεξεργαστεί βασικά τα χρώματα. Αυτή είναι μια περίπτωση στην οποία θέλουμε να τονίσουμε όλα τα χρώματα της εικόνας, αλλά μπορούμε να τα τονίσουμε και μεμονωμένα αν παίξουμε μόνοι μας με μεμονωμένα χρώματα από το tab. Πάμε να δούμε πώς ήταν αρχικά και πώς έγινε. Έτσι ήταν η αρχική μας φωτογραφία και έτσι έγινε. Η αρχική μας και έτσι όπως έγινε. Μπορούμε σίγουρα να διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ ουρανού της αρχικής φωτογραφίας και του ουρανού της δεύτερης φωτογραφίας όπως την επεξεργαστήκαμε. Είναι σημαντική η διαφορά και φαίνεται ότι έχει αλλάξει η φωτεινότητα αλλά και το χρώμα. Βλέπουμε επίσης το πόσο πιο έντονο είναι το γρασίδι και πόσο πιο έντονα είναι τα σύννεφα στον ουρανό. Έτσι λοιπόν έχουμε τονίσει τα χρώματα όλης της φωτογραφίας και τα έχουμε κάνει εμφανή στο μάτι. Η φωτογραφία θα βρίσκεται σε link στο description του βίντεο, ώστε να μπορείτε να την κατεβάσετε και να την επεξεργαστείτε όπως και εμείς. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να πειραματιστείτε με τον δικό σας τρόπο, τονίζοντας τα δικά σας χρώματα και έχοντας το δικό σας αποτέλεσμα όπως σας αρέσει. Αυτό ήταν το 4ο επεισόδιο αυτής της σειράς, στο οποίο μάθαμε πώς να τονίζουμε τα χρώματα μιας φωτογραφίας. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και να αφήσετε ένα σχόλιο με την πρότασή σας για την βελτίωση του καναλιού. Τι θα θέλατε να δείτε και νέες προτάσεις για σειρές και βίντεο στο κανάλι μας. Καλή συνέχεια!